λίγο έφαγα. Mm. Πες τα όλα. Πάντως, θα ήθελα να δω τι θα πούνε οι γονείς αυτών των παιδιών που απαγορεύουν μερικούς ανθρώπους να φάνε. Αυτό θα ήθελα να ακούσω την άποψη αυτών των γονέων. Αυτό λέγαμε κι εμείς. Και αυτό είπα κι εγώ πριν, που είπα ότι είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι γονείς έτσι τώρα λίγο περνάνε. Είναι λίγο περίεργο. Ναι. Ναι. Υπέροχη εβδομάδα. Ευτυχώς το ζώδιό μου είναι πρώτο και δεν θα το χάσω. Γιατί νομίζω ότι οι χθοί σήμερα θα πρέπει να διαβάσουν στο ίντερνετ. Είναι υπέροχη εβδομάδα. Ξεκινάει μια πάρα πολύ σημαντική πλανητική δημιουργική περίοδος. Έχουμε το άσο της Αφροδίτης να ενεργοποιείται. Αυτό συμβολικά ήταν το ιερό θηλυκό και ο ιερός γάμος για τους αρχαίους και συμβολίζει ακριβώς την αναπαραγωγική διαδικασία και τη γέννηση καινούργιων πραγμάτων. Οπότε πάρα πολλά ζώδια θα έχουν πολύ ευχάριστα πράγματα. Και μέχρι και τις 20 Απριλίου θα είμαστε σχετικά καλά. Μετά θα δούμε. Λοιπόν, τι μου λες τέτοια. Μετά θα το δούμε. Και με κοιτάς μέσα στα μάτια. Ο κριός, λοιπόν, σημαντική επιτυχία στα αισθηματικά ζητήματα και σημαντική ανανέωση. Επιτέλους, κάτι πολύ ευχάριστο θα έρθει στα θέματα τα επαγγελματικά τους, ενώ φαίνεται ότι αλλάζει πάρα πολύ η διάθεσή τους. Έτσι, που τα κριάρια νιώθουν πάρα πολύ δυνατά και πάρα πολύ χαρούμενα σιγά-σιγά. Συγκεκριμένα, αυτοί που είναι δίπλα στα κριάρια. Και αυτοί. Παίρνουν από τη λάμψη που λέμε λίγο. Ακούστε. Ότι φτάσαμε να παίρνω τη λάμψη. Και θα πω και 5 ομάδες ανθρώπων που θα είναι πάρα πολύ τυχεροί και αυτή η χρονιά είναι πολύ συμβολική για αυτούς. Οι 7, 8 και 9 Απριλίου, όσοι γεννηθήκανε τα κριάρια, είναι μια χρονιά σημαδιακή για αυτούς και θα τους αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα τον επόμενο χρόνο. Για τον Ταύρο τώρα, σημαντική ευκαιρία για να μπορέσουν να πάρουν ένα διάλειμμα, ψυχολογική ξεκούραση. Ύστερα από πάρα πολύ μεγάλη πίεση και δυσκολία που μπορεί να είχαν, καταφέρουν πάρα πολλοί Ταύροι να ξεαγχωθούν, να νιώσουν πιο άνετα, λίγο πιο χαλαρά και μπορούν επιτέλους να σχεδιάσουν καλύτερα τη ζωή τους. Να προετοιμαστούν όμως ότι από τις 21 Απριλίου και μετά έχονται κάποιες δυσκολίες, οπότε να εκμεταλλευτούν αυτή την εβδομάδα στο να κάνουν τώρα το διάλειμμα που χρειάζονται, γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση. Πάμε στους διδύμους. Πάρα πολύ έντονη κοινωνικοποίηση. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα στη ζωή σας οι δίδυμοι και να μπορέσουν και να χτίσουν πράγματα που πιθανόν στη ζωή τους να τους είχαν καταπιέσει. Και όσοι έχετε το οροσκόπο δίδυμο, είναι πολύ ευνοϊκό αυτό το κομμάτι. Γενικά οι δίδυμοι χαλαρώνουν, ηρεμούν, όμως ο Άρης είναι στο ζώδιό τους. Πολλά νεύρα. Αν ακούσουν κάτι δυσάρεστο ή κάτι πιεστικό, απλά να διαφορήσουν και να το. Νεύρα οι δίδυμοι ποτέ. Ποτέ των ποτών. Αλλά θέλει λίγο προσοχή, λίγο διπλωματικότητα. Τώρα, οι 2, 3 και 4 Ιουνίου γεννημένοι θα έχουν κάποιο πολύ σημαντικό ευχάριστο γεγονός και ξεκινάει από τώρα για τις επόμενες περίπου 216 ημέρες μια πάρα πολύ καλή σημαντική περίοδος για αυτούς. Το ίδιο και για τα κριάρια που ανέφερα που γεννηθήκαν πιο πριν. Πάμε για τους καρκίνους που έχετε μεγάλη επιτυχία στο επαγγελματικό επίπεδο, σημαντική εξέλιξη στα εργασιακά τους. Αυτή η εβδομάδα δίνει μια σημαντικότατη ανάπτυξη. Οι καρκίνοι του Ιουλίου, του Ιουνίου πρόκειται να έχουν μεγάλη άνοδο επιτέλους στη ζωή τους. Οι καρκίνοι του Ιουλίου θα καταφέρουν να βελτιώσουν τα αισθηματικά τους, ίσως έναν γάμο ή να βελτιώσουν τη ζωή τους με μια σχέση και γενικά θα μπορέσουν αυτή την εβδομάδα να ανανεωθούν. Όχι. Άρα, άλλο γάμο, 29 Ιουνίου. Τον γάμο τον έκανες. Έχω κάνει 500 με αυτόν εδώ, δεν έχει άλλο γάμο, φτάνει. Όχι, είναι για του Ιουνίου είναι για τα επαγγελματικά τους. Ναι. Του Ιουλίου. Φτιάχνουνε. Ναι. Του Ιουλίου είναι για τα προσωπικά τους. Και πάμε στους Λέοντες, σημαντικές εξελίξεις για θέματα με ταξίδια ή πιθανόν κάποιοι να έχουν θέματα με το εξωτερικό, να δώσουν εξετάσεις ή πιθανόν να πρέπει να τακτοποιήσουν κάποιες υποχρεώσεις με κάτι που έχουν αφήσει σε απόσταση ή κάποιο κληρονομικό στοιχείο πιθανόν εκτός Αθηνών ή εκτός της περιοχής που μένουν. Με κάποιον τρόπο πάντως τα λιοντάρια και αυτά ξεκουράζονται γιατί οι Ταύροι, Λέοντες, Υδροχόοι και Σκορπιοί έχουν κάποιες τρύπες να καλύψουν από τον Απρίλιο και μετά τέλη, οπότε θα πρέπει να δουλέψουν πιο σκληρά. Τώρα είναι καλά τα πράγματα. Οι γεννημένοι 12, 13 και 14 Αυγούστου είναι και αυτοί στους πολύ τυχερούς που την επόμενη χρονιά θα έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό άνοιγμα στη ζωή τους. Το παιδάκι μας. Ό,τι καλύτερο. Αλλά το παιδάκι της καλλιώς μια χαρά θα είναι με τους γονείς που έχει, νομίζω. Όλα τα παιδάκια από εκεί δεν καλά, έχουν θέμα. Όλα τα παιδάκια δεν είναι τυχερά. Ή το λες. Δεν είναι τυχερά, αλλά να είναι καλά. Αυτό να είναι καλά, βέβαια. Η Παρθένη, σημαντική οικονομική βοήθεια και βέβαια σημαντική στήριξη από αγαπημένα πρόσωπα. Πάρα πολλά παρθενάκια θα μπορέσετε να βελτιώσετε τη ζωή σας και κυρίως θα μπορέσετε να ευνοηθείτε σε θέματα με οικονομικά τρίτων. Κάποια δάνεια, κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις, κάποιες δυσκολίες που μπορεί να έχουν οι Παρθένοι, δείχνουν ότι μπορούν επιτέλους να ξεπεραστούν. Και αυτή η εβδομάδα, ίσως κάποιοι που περιμένουν κάποια οικονομική ενίσχυση να την πάρουν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Είμαστε και σε μια περίοδο δύσκολη, οπότε κάπου θα πάρουν τα πάνω τους. Ο Ζυγός τώρα.
Ο ζυγός παραμένει να είναι το πιο τυχερό ζώδιο της χρονιάς. Από τώρα όμως θα μπορέσει και να το καταλάβει πρακτικά, γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν προβλήματα. Είναι μια περίοδος σημαντικής οικονομικής βοήθειας και εξέλιξης, αλλά ευνοούνται πάρα πολύ στο κομμάτι το ερωτικό τους. Σημαντικές νέες σχέσεις ή επανασυνδέσεις ή βελτιώσεις γενικότερα στη διάθεσή τους. Οι γεννημένοι ζυγοί στις 25, 26 και στις 27 του Σεπτέμβρη θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική εξέλιξη και θα μπορέσουν πραγματικά να κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Μετέπειτα έχουμε τους Σκορπιούς με σημαντική βελτίωση στα εργασιακά σας ζητήματα. Η περίοδος αυτή για τους Σκορπιούς είναι ευνοϊκή για να ξεκαθαρίσουν θέματα στη δουλειά τους. Θα πρέπει όμως να προσέχουν συνεχιζόμενα εμπόδια και προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Οπότε ο χώρος της εργασίας μεν αλλάζει και βελτιώνεται, αλλά παραμένουν να υπάρχουν προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον, οπότε λίγο προσοχή. Για τους τοξότες είναι σημαντική περίοδος για τα αισθηματικά τους. Είναι το πιο πιθανό ζώδιο να διαμορφώσει αυτή την εβδομάδα μια νέα σχέση ή πιθανόν να έχει μια επανασύνδεση. Και γενικότερα να βελτιωθεί πάρα πολύ η διάθεσή του. Σημαντική δημιουργικότητα, μεγάλη αποτελεσματικότητα σε θέματα συνεργασιών, να το τολμήσουν αυτό το διάστημα να κάνουν ένα καινούριο βήμα. Ο εγώκερος, μετά από μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, επαναπροσδιορίζει τους στόχους του, μπορεί να περιμένει επιτέλους ένα σημαντικό επαγγελματικό άνοιγμα. Αυτό που θα πρέπει να περιμένει είναι επίσης βελτίωση με το οικείο περιβάλλον. Τσακωμοί με αδέλφια, με συγγενείς, με ανθρώπους που πιθανόν να είχαν διαπληκτιστεί, μπορούν επιτέλους να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μπορέσουν να συμβιβαστούν, άρα και να νιώσουν ότι είναι καλύτερα. Ο υδροχόος είναι μια σημαντική περίοδος για συμβόλαια, επιχειρηματικά θέματα, κοινωνικές επαφές, συμβολιογραφικές πράξεις, οποιαδήποτε οικονομική και επαγγελματική συμφωνία για τους υδροχόους θα οδηγήσει σε μια μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει πολύ έντονη δουλειά αυτό το διάστημα και είναι κουρασμένοι αρκετοί από τους υδροχόους, αλλά θα καταφέρετε να κάνετε τελικά το βήμα, να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και να πάμε τέλος βέβαια στα ψάρια. Οι ιχθύες έχουν σημαντική οικονομική άνοδο. Γενικότερα οι ιχθύες θα νιώσουν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια επί των οικονομικών τους, αλλά και θα μπορέσουν να διώξουν πολλά από τα ψυχολογικά θέματα και τα προβλήματα που είχαν το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα ζώδιο το οποίο είχε πήξει, ήταν λίγο κουρασμένο, ήταν λίγο ταλαιπωρημένο, ένιωσε λίγο ψυχικά ότι δεν είχε διεξόδους. Αυτή την εβδομάδα όμως ανοίγουν τα πράγματα. Το κυριότερο όμως, μια σημαντική επαγγελματική οικονομική συμφωνία αλλάζει τη ζωή τους. Μάλιστα. Είδες που προλάβαν τα ψαράκια. Φέρεις το κακό αμέσως με άρχος και εμένα. Να σε ρωτήσω, τώρα τα ζώδια σε παγκόσμιο επίπεδο πώς το... τι λένε. Είχαμε χθες την Ερινή Ησημερία που ήταν και Παγκόσμια ημέρα αστρολογίας. Η συγκεκριμένη μέρα δείχνει αρκετά προβλήματα δυστυχώς για την Ελλάδα από τον Μάιο και μετά, με θέματα με Τουρκία και γενικότερα με την Ανατολική Μεσόγειο. Θεωρώ ότι θα φτιάξουν τα πράγματα το καλοκαιράκι, αλλά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα πάλι επί των οικονομικών θεμάτων. Οπότε ξανά πάλι δυστυχώς το φθινόπωρο δεν θα έχουμε τόσο το θέμα με τον ιό που νομίζω θα πάει μέχρι το Φεβρουάριο, αλλά θα έχουμε τα ζητήματα της παγκόσμιας οικονομίας με